Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Εγώ πάντως δεν αντέχω άλλο. Η αναισθησία αυτή του ορολογίου πάντα μου έδινε σαν νεύρα. Δώρο του θείου Αβραάμ. Ποιανού θείος ήταν? Της Ελβίρας. Αμέ έτσι πες μου. Καλύτερο το ρολόι από το σάλι της Καλκούτα. Σε παρακαλώ Ελβίρα, αρκετά άκουσα από σένα απόψε. Από μένα, το δικό σου στόμα δεν σταμάτησε να γαζώνει, αφού σε εκεί, σε παρακαλώ πολύ. Εσύ δεν σταμάτησες. Πάστε πια, σας βαρέθηκα. Εγώ ένα ξέρω να πω, ότι αν να μείνουμε επαόριστο σε αυτό το σπίτι θα πρέπει να οργανωθούμε. Ναι, αλλά πώς. Περιττό, δεν θα μείνετε, δεν θα μείνετε. Τι λες αγάπη, όλη τη νύχτα κάνατε τα δύνατα δυνατά να μας ξεφορτωθείτε και ακόμα εδώ είμαστε. Μη γελάτε, δεν θέω εγώ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Όλη τη νύχτα κάνατε ό,τι μπορούσατε για να φύγουμε και όλα αυτά το χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ναι, αλλά πώς να σου το εξηγήσω, δεν φταίω εγώ. Τέλος πάντων, όποιος και να φταίει, πρέπει να δεχτούμε τη μοίρα και να κοιτάξουμε το μέλλον. Το μόνο μέλλον που μπορώ να κοιτάξω εγώ είναι πώς θα σας ξεφορτωθώ. Μπράβο, Τόμ, πολύ ωραία. Τον ακούς πώς μας μιλάει. Τον ακούω. Δεν τρέπεσαι. Αυτό μου έλειπε, να σας προστάω και για ευγνωμοσύνη που μου έρχεται στοιχείο στο σπίτι. Και όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν αφοσιωμένες δεν τα λογαριάζεις, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Μάλιστα να ντρέπεσαι. Και όλα αυτά τα χρόνια που σας είχα μην βρέξει και διστάξει, δεν τα λογαριάζετε. Δεν τα αφήνεις, λέω εγώ, αυτά που μας είχες αδιοσκλάβες που πρόσδεν τον αφέντη του, δεν είναι έτσι, ρου. Έτσι είναι, και από τη στιγμή που μας κάλεσες να έρθουμε, δεν βρίσκεις την ώρα να μας ξεφορτωθείς. Ξεφορτωθείς. Και εξαιτία σου, μονάχα εξαιτία σου, βρισκόμαστε μεταξύ φθοράς και φερσίας. Στοπ, μονάχα φθαρσίας. Τι έξυπνο! Τι έξυπνο! Τότε γιατί δεν φεύγετε μόνες σας? Γιατί δεν έχουμε βίζα. 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 Δεν υπάρχει εκεί πάνω κανένας να σας θεωρήσει αυτή τη βίζα. Κανένας ηλίθιος που να θέλει να σας πάρει μαζί του. Α, εγώ τον δεν ξέρω γιατί είμαι καινούρια. Ρώτα την Ελβίρα που έχει πήρε 7 χρόνων. Να σας πω. Εγώ δηλαδή έχω κάτι γνωριμίες εκεί πάνω που μου δείχνουν πολύ μεγάλη συμπάθεια, αλλά δεν ξέρω αν έχουν δύναμη. Ω Θεέ μου, και πετάμε και τρελές. Πάντως η εντολή για τη μετακίνηση πρέπει να δοθεί από εδώ. Υποψιάζομαι λοιπόν πως για να μην φέρουμε. Δεν θα το πω στο αγαπημένο μας, τον δεν θέλει να φύγουμε. Δεν θα είμαστε καλά. Εδώ είναι αυτό που σου λέγα πάντα. Δεν έχεις δυνατή θέληση. Μάλιστα, Τόμ, έχεις πολύ αδύνατο χαρακτήρα. Δηλαδή, σαν να μην έφτανα όλα τα υπόλοιπα. Θέλετε να με ψυχαναλύσετε και από πάνω. Βεβαίως. Τι έγινε, είχαμε κάνει αποτέλεσμα. Τα κατάφερε η Μαντά Μαρκάτη. Όχι, γιατί μου δεν τα κατάφερε η Μαντά Μαρκάτη. Και όχι μόνο δεν κατάφερε να διώξει την Ελβίρα, αλλά μου κουβάλισε και την άλλη εδώ μέσα. Από άλλη. Τι εννοείται. Μη μου πείτε πως είναι εδώ και η Ρουθ. Μάλιστα, και η Ρουθ είναι εδώ και η Ελβίρα είναι εδώ και εγώ είμαι έτοιμος να τρελαθώ. Τέλος πάντων, πρέπει να ξυπνήσουμε γιατί μετά Μαρκάτη επιτέλους. Αχ, είναι καλύτερα τώρα που κοιμάται, αλλά τέλος πάντων. Μετά Μαρκάτη, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, να τη φυσήξουμε. Να πάτε την ευμονία, έλα. Πού βρίσκομαι, πόση ώρα λείπω. Καλά δύο ώρες. Α, να σας πω, βρίσκονται ακόμα εδώ. Ναι. Και οι δύο. Δυστυχώς. Θλιβερό. Πολύ θλιβερό. Καμιά καινούργια ιδέα δεν σε κατεβαίνει μετά από κάτι. Φυσικά γιατρέ μου. Ξέρετε, η αισιοδοξία είναι το έμβλημά μου. Πάντε μπρος παιδιά στη δουλειά με καρδιά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Έτοιμοι και αυτό πράγμα. Μα για μια καινούργια πνευματιστική συγκέντρωση που θα κάνει μπαμ. Από μπαμ φορτάσαμε. Είμαι σε τέτοια φόρμα που θα μπορούσα να υλοποιήσω ακόμα και μια τρομπέτα. Δεν μου λέτε πού βρίσκονται. Εδώ. Ωραία. Χαμογελάστε! Η θαυμάσια! Δεν είναι καθόλου θαυμάσια από τα Μαρκάτη. Οι γυναίκες μου και εγώ συζητήσαμε το πρόβλημά μας και τελικά στο μόνο σημείο που διαφωνούμε είναι αν τις κάλεσα εγώ ή όχι. Μα φυσικά εσείς κύριε Κοντομάη, ξέρετε ο έρωτας έχει μια κατανίκητη δύναμη που μπορεί να κάνει θαύματα. Δεν διαφωνώ για αυτό που λέτε, Μαντά Μαρκάτη, αλλά στην ειδική αυτή περίπτωση δεν νομίζω πως ο έρωτας μου ήταν η αιτία που τους έφερε πίσω. Ναι, αλλά το υποσυνείδητό σας. Ούτε το υποσυνείδητό μου, Μαντά Μαρκάτη, θεωρώ ότι τις έφερε πίσω. Θα περνά όρκο όμως πως μέσα σε αυτό το σπίτι υπάρχει και κάποιος άλλος που διαθέτει τις ίδιες ψυχικές ικανότητες. Αυτός θα τις έφερε. Εγώ πάντως τέτοιες ψυχικές ικανότητες δεν διαθέτω. Έβρικα. Έβρικα. Η υπόθεση Λάμπερι. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή η υπόθεση με έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Πήρα εκατομμύρια γράμματα, ειδικά από το Πακιστάν. Να, από εκεί μου στείλα και αυτό το μαντήλι, δεν είναι πολύ ωραίο? Πολύ ωραίο είναι. Στο Πακιστάν τι κάνω? Κατάφερα να εξαϊλώσω τη γριά Lady Lamberry, που δεν εννοούσε να ξεκουμπιστεί από εκεί 17 ολόκληρα χρόνια. Την εξαϊλώσατε, είπατε? Μα φυσικά, γιατρέ μου. Πώς το καταφέρατε αυτό, Μαρκάτη? Μα τα Μαρκάτη, αυτό ακριβώς το είπε. Πες μας, πώς το καταφέρατε?
μα με τη σφαίρα μου φυσικά. Αλήθεια, πού είναι η σφαίρα μου. Κυρία Μπράβο, εκεί στο γραφάκι. Τη σφαίρα μου. Φέρτε μου γρήγορα τη σφαίρα μου. Τώρα μισό λεπτό. Πού είναι η σφαίρα μου. Ελάτε, καλέ. Αυτή δεν είναι. Ωραία, βάλτε εκεί παρακαλώ. Α, είναι πάλι συνεφιασμένη. Έχει πάλι τα μπουρίνια τη. Να, κάτι αρχίζω να διακρίνω. Εδώ, βλέπετε. Τι είναι. Τι βλέπετε. Ένα επίδεσμο. Ένας άσπρος επίδεσμος. Τα σκόρδα μου. Γρήγορα τα σκόρδα μου. Το στοιχείο θα πάει πίσω σε βατράχι ποταμίσιο στου ανέμου το παλάτι με πιπέρι και μαλάτι, με πιπέρι και μαλάτι. Σε εξορκίζω να απαντήσεις ο εσύ στοιχείο της φύσης κι ότι έχεις να τα αφήσεις και ευθύς εδώ να ορίσεις και ευθύς εδώ να ορίσεις και ευθύς εδώ να ορίσεις. Να το, το βλέπω, είναι πολύ κοντά μου, το αισθάνομαι, έρχεται, έρχεται. Αν έρθει κανένα φάντασμα, εγώ θα ξεφωνήσω, να ξέρετε. Από εμένα τι θέλετε, μάτα Μαργκάτη, πέστε μου, να βάλω μουσική. Ο επίδεσμος. Ο άσπρος επίδεσμος. Με φωνάξετε, κύριε. Με συγχωρείτε, αλλά θα έπαιρνε να έρθω όπως άκουσα μια φωνή στον ύπνο μου. Ή να χτυπάει το κουδούνι, αλλά θα έκανα λάθος, με συγχωρείτε. Έλα εδώ, παιδί μου. Για πες μου, ποιους βλέπεις μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ποιους βλέπω. Ναι. Βλέπω εσάς. Άλλους. Τον κύριο. Προχώρη. Τον κύριο και την κυρία Μπράουν. Άλλους. Δεν βλέπω κανέναν άλλο. Όχι, παικφυγές. Μα όχι, δεν βλέπω κανέναν άλλον. Λέει ψέματα. Πάντα λένε ψέματα. Όχι, μαντάμ, δεν λέω ψέματα. Λέγε γρήγορα που τις βλέπεις. Εκεί. Τις βλέπει. Τις βλέπει. Όχι καθαρά, αλλά πάντως τις βλέπει. Σας παρακαλώ, κύριε. Δεν βλέπω κανέναν. Θέλω να πάω για ύπνο. Έλα εδώ, Μάργαρετ. Κάτσε κάτω, Μάργαρετ. Κάνε μέσα ό,τι σου λέει, μαντάμ, Μάργαρετ. Κάτσε κάτω. Μάργαρετ, κοίταξε με στα μάτια. Κούκου. Κούκου. Μάργαρετ, έχεις ξαναδεί πιο μακρύ, μακρύ, μακρύ δάχτυλο. Πάει δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά. Επιτέλους. Τι διπλωτήσατε τώρα. Φυσικά, κύριε Κοντομάη. Ξέρετε, εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό φαινόμενο. Αυτή είναι το πνεύμα. Αυτή κάλεσε τις κυρίες της. Τις αγαπούσε τόσο πολύ, φαίνεται. Μάργαρετ. Πού βρίσκονται τώρα, κύριε Κοντομάη. Εδώ είναι. Πέστε τους να πλησιάσουν. Ελβίδα, Ρουθ, γρήγορα, πλησιάστε. Μάργαρετ, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μάλιστα, μαντάμ. Τραγούδα. Strangers in the night. Strangers in the night. Strangers in the night. Καλό πως αυτή τη φορά το κόλπο θα πιάσει. Exchanging glances, strangers in the night. Έχεις δίκιο, αισθάνομαι κάπως περίεργα. Strangers in the night. Τα φώτα! Να ανάψουν γρήγορα τα φώτα! Έφυγαν! Αχ, ναι, πέστε μας, έφυγαν! Έφυγαν, σ' αλήθεια! Έφυγαν και πάνε και πίσω δεν γυρνάνε! Αχ, πάντα Μαργκάτη, μπράβο! Συγχαρητήρια! Νικήσαμε, κύριε Κοντομάη, θρίαμβος! Ξύπνα, Μάργαρετ! Έλα, ξύπνα, ξύπνα! Ω, Παναγίτσα, πού βρίσκομαι! Έλα, Μάργαρετ, σε παρακαλώ, πήγαινε στο κρεβατάκι σου! Μα βρισκόμουν στο κρεβάτι μου, έτα πώς βρέθηκα! Εγώ σε φωνάξα, μη φοβάσαι, έλα, πήγαινε να ρεπτυλάσεις! Όχι, κύριε, κάτι συνέβη! Δεν συνέβη τίποτα, μη φοβάσαι. Κυρία Μπράβο, σας παρακαλώ, βοηθήστε την απέναντι σα, πλωσίδε, θα ρεσβαίνει. Έλα, Μάργαρετ, μια στιγμή, Βιολέτα, θα και εγώ μαζί σου, μήπως και ζαριστεί. Μπράβο, Γιάννη, μπράβο, ευχαριστώ. Και τώρα να πηγαίνω. Μα φυσικά. Θέλετε να σας φάω το αυτοκίνητο. Όχι, μην ανησυχείτε καθόλου. Άλλωστε, διασκέδασα τόσο πολύ με αυτή την ιστορία που δεν φαντάζεστε πόσο. Θα καβαλήσω το ποδηλατό μου και θα φτάσω στο σπίτι μου μέχρι να πείτε Κίμηνο. Άλλωστε, δεν είναι πολύ μακριά. Είναι μόνο 45 χιλιόμετρα. Χαίρετε. Στο καλό, μαντάμ Μαργκάτη, στο καλό. Και να μου στείλετε το λογαριασμό στο γραφείο. Ω Θεέ μου, επιτέλους σώθηκα. Στο καλό να πάνε και τα τραπεζάκια και αυτές μαζί. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, στοιχειωμένο καλυβάκι μου.
Σολιά στο υποβολείο. Μαζί μας και ο κύριος Νίκος Γαλανός, ο οποίος έπαιξε. Ο οποίος είχε παίξει σε αυτό το έργο και θα τον παρακαλούσα να ανέβει πάνω να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω το εξής, ότι τώρα που το είδα ολόκληρο το έργο, γιατί χτες προλάβα έτσι λίγο, πραγματικά είσαστε υπέροχοι. Είσαστε υπέροχοι. Βέβαια, έχετε εδώ μία δασκάλα πολύ καλή, έτσι είστε πολύ. Όσους δασκάλους δεν έχουμε, αν δεν υπάρχει το ταλέντο που λέμε, από εκεί και πέρα. Έχετε ταλέντα τελικά, αυτό βλέπω. Υπάρχει κάτι που ζήλεψα σε εσάς, που ζηλεύω γενικά στο ερασιτεχνικό θέατρο που λέμε. Εμείς οι επαγγελματίες έχουμε πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτό το πρέπει που λέμε, γιατί το επάγγελμα μας επιβάλλει, μας υποχρεώνει να είμαστε στη σκηνή και να παίξουμε να κάνουμε μια παράσταση, έστω αν έχουμε διάθεση ή όχι. Και βεβαίως το ζητούμενο ορισμένες φορές και για ορισμένους είναι το οικονομικό, το επάγγελμα. Εσείς έχετε την αγάπη σε αυτό που κάνετε, νομίζω. Έχετε το ταλέντο σας, έχετε το κέφι, τη διάθεση και αυτό το που βγαίνει και που το αισθάνθηκα σήμερα και πάλι, τη μεταξύ σας σχέση. Που αυτό είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει στο θέατρο. Δηλαδή, όσο πιο οι ηθοποιοί στη σκηνή είναι αγαπημένοι, αυτό φτάνει στους θεατές που λένε, φτάνει κάπως σαν ενέργεια και αυτό είναι που φεύγει ευχαριστημένος ο θεατής και που σε τελευταία ανάλυση λένε θα φέρει και την επιτυχία. Λοιπόν. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς έχουμε κάνει καυγάδες και κάνουμε στο θέατρο που δεν φαίνονται και αυτά όλα, καυγάδες και καυγάδες. Εσείς λοιπόν, από ό,τι επίσης και πίσω έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Νομίζω ότι είναι και σε εκκλησίες από ό,τι καταλαβαίνω αυτό και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ θετικό και επίσης έχετε και το φίλο μου τον Δήμαρχο. Ναι, όπως είπε, υποσχέθηκε ο κύριος Κοντρώνης, ότι θα έχετε σύντομα και θέατρο. Καλοκαιρινό. Οπότε. Λοιπόν, είχα φτιάξει από ό,τι έμαθα. Έχετε να κάνετε πολλή δουλειά. Δήμαρχε, νομίζω ότι είσαι εδώ παρόν δυνατός και πρέπει να είσαι πάντα. Εγώ βέβαια σου είχα πει λόγω φιλίας μου πως θέλεις να έρθεις στην Αθήνα να πάμε να τις συνδέσεις ο Κίδρα. Εντάξει, τα μέσα που σου έδειξε πριν, αλλά εσύ θέλεις εδώ. Εντάξει, το κατανοούμε, είναι γέννημα θέμα, εντάξει. Αλλά πραγματικά έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή, βλέπω πάλι μετά από 3 χρόνια που είχα να έρθω την Ήδρα, το νησί, το αγαπημένο νησί, έτσι, λατρεμένο και μοναδικό, ίσως, το βλέπω πραγματικά σε μια κατάσταση που με εκπλήσει, βεβαίως αναμενόμενο, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα. Και χαίρομαι γιατί, όχι μόνο γιατί είμαστε φίλοι και σε αγαπάω, και ξέρω ότι και με αγαπάς, αλλά είναι τιμή και αν δεν βοηθάει πραγματικά ή δεν βοηθάνε οι αρχές του κάθε τόπου, είναι γεγονός ότι τα πράγματα κάπου κολλάνε, συγκρόνονται και στο τέλος χάνονται. Και έτσι λοιπόν, τουλάχιστον στο μέρος που αφορά εμάς τους ηθοποιούς, έτσι, μας αφορά, το ότι ξαφνικά θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις που ήδη έχουν γίνει για να έχετε και μία σκηνή καλοκαιρινή αμφιθέατρο από ό,τι έμαθα, αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Λοιπόν, μπράβο σας, εύχομαι... Θα καταλάβω την τραγωδία τώρα, από το τραγωδία. Τραγωδία θα είναι σίγουρα.
Όχι, δεν υπάρχει. Είσαστε αστέρια. Είσαστε αστέρια τα οποία είναι δυνατά, όχι πλανήτες, αστέρια. Οπότε έχετε μέλλον, σαν το σύμπαν. Πλανήτες. Είσαι ήλιος. Είσαι του δικού μας συστήματος, του πλανητικού συστήματος. Το καλούξε τον λίγο. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Έχω περάσει πολύ ωραία αυτή τη μια μισή μέρα που είμαι εδώ και λιγότερο. Και θα περάσουμε και την υπόλοιπη. Ελπίζω και εύχομαι να σας δω πάλι, να σας δούμε και σε άλλα έργα. Αυτό στο εδώ θέατρο το δικό σας. Στο δημοτικό θα γίνει. Α, τέλεια. Ήμουνα κάποτε εκεί στο δημοτικό, ήμουνα καλλιτεχνικός διευθυντής κάποτε πριν από κάποια χρόνια. Ναι, και τότε μάλιστα είχα πει να γινόντουσαν κάποιες. Λέει το ερασιτεχνικό, είναι αυτό που είπα και χθες έτσι οι δύο λόγια, ότι είναι χαρά μέσα στους πολίτες που μένουν έτσι λίγο, ιδιαίτερα το χειμώνα που είναι δύσκολος, είναι πολύ χαρά να μπορεί κανείς. Έτσι είναι. Πέρα. Ναι. Όλοι. Και πέρα από την ψυχολογική αυτή που κάνει, που λέμε που μας βοηθάει, τη θεραπεία, ψυχοθεραπεία, το θέατρο, αλλά είναι τέτοιο. Εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε τις ιδιαιτερότητες. Εντάξει, βγαίνουμε. Αλλά πραγματικά βοηθάει διότι φτάνει στον κόσμο. Και όταν είσαι εσύ εδώ μια ζωή με τους ανθρώπους, δεν υπάρχει ούτε νομίζω κάτι πιο ωραίο. Λοιπόν, εύχομαι συνέχεια, εύχομαι να έχετε πάντα επιτυχία, να μην γίνετε επαγγελματίες. Να μην γίνετε, ειλικρινά το λέω, να μην γίνετε. Δεν πληρώνω. Τίμα και θα βγάλεις κάτι. Όχι, θα το δούμε. Πάντα, εντάξει. Δηλαδή, οικονομικά. Και σουβλάκια δεχόμαστε.